σύντροφός μας, την αίτηση επιτύχου της πίεσης του Δήμου μας και γενικότερα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτοδιοίκηση στην οποία αφιερώθηκε με όραμα, τη συνέπεια, ύφος και διαγωνιστικό πνεύμα. Αποχαιρετούμε όλοι μας έναν δικό μας άνθρωπο. Έδωσαν ιδιωτελώ το είναι του για τοπική αυτοδιοίκηση, για τοπική κοινωνία, για τον καθήκη που εμβιώνει την Άρα, το Κοτοχέλη για όλη την περιοχή της Ερμιονίδας. Γιατί πράγματι ήταν ένας άνθρωπος με όραμα, δημιουργικότητας και πολλά από τα έργα, και οφείλω να το πω, γιατί και ο Υπουργός είχαν άσχημη συνεργασία, ξεκίνησαν και έγιναν πολλά έργα επικοινωνίας του και πολλά έργα που βλέπουμε ήταν σε εξέλιξη ή είχαν δρομολογηθεί επικοινωνίας του. Οφείλουμε λοιπόν να αποδείξουμε πραγματικά όλο την πίστη αυτού τον άνθρωπο, πραγματικά με όλη τη σημασία τη λέξη άνθρωπο, είπε σε όλε μα, είπε στου φίλου του, πάνω απ' όλα μας είπε στην οικογένειά του, στι δύο χώρε και την Ελλάδα. Είναι πραγματικά η ίδια κοινωνική κοινωνία και τα ατομικά δρόμενα. Ήταν ένα άνθρωπο πάντα που ήταν μια ιδιοτέχεια να καταφέρει. Η ομορφιά στην Κρήτη, να ζήσουμε να γνωριζόμαστε και να τιμούμε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έδωσε πάρα πολλά για τον τόπο αυτό. Και ο Κέρδη. Με συγκίνηση αποχαιρετούμε σήμερα τον Δημήτρη Σφυρί, έναν άνθρωπο υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση για δύο θητείες με πάθος και μαχητικότητα. Έναν άνθρωπο νέο που έφυγε απροσδόκητα και μέσα στις ζωφερές συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού, εξαιτίας της οποίας δεν κατέστη δυνατόν μέχρι σήμερα να προαποδοθούν προσύγουσες τιμές. Σήμερα η οικογένειά του, 17 μήνες μετά την εκκρεμία του, πραγματοποιεί επιστημόσυνη τελετή για να τιμήσει τη μνήμη του και μας κάλεσε να συμμετάσχουμε σε αυτήν για να αποδείξουμε την οφειλότητα του. Η απώλεια ενός ανθρώπου είναι σαν την απώλεια ενός μέλους του σώματος. Ο χρόνος μπορεί να απαλύνει τον χώρο της πηγής, αλλά η απώλεια δεν μπορεί να αποκατασταθεί, λέει ένας άγνωστος ποιητής. Και πραγματικά, η απώλειά του για την οικογένειά του είναι τεράστια και αναναπτύρωτα. Αλλά και για την παράταξή του και τους φίλους του είναι δυσαναπτύρωτα. Γιατί ο Δημήτρης ήταν οξύνους, δημιουργικός, εφάνταστος και κυρίως με διάθεση προσφορά. Με τον Δημήτρη δεν συμφωνούσαν πάντα. Ωστόσο, οι όποιες διαφορές μας, ακόμη και οι συγκρούσεις μας, παρέμεναν πάντοτε σε πολιτικό επίπεδο και δεν γνώρισαν ποτέ την ειλικρινή διαπροσωπική και ανθρώπινη σχέση. Πολύ περισσότερο δεν κατάλαξαν ποτέ την παραγωγική συνεργασία μας για τα προβλήματα του τόπου. Για την οικογένειά του υπήρξε ιδανικό σχεδόν και φιλόσφαιρο πατέρα και εναντίον κορίτσι. Στη συζήτηση, στη σοφία και στην τέχνη, σε εμά συλληπιτήρια. Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη. Πρέπει, έχοντας ανταποδώσει την τιμή και την εμπιστοσύνη μου, κατ' επανάληψη εξέχασα το πρόσωπό σου οι πολίτες της Ερμιονίδας.